Βασιλίδη στην πόρτα ετοιμάζεται να βάλει Κύπρος για να προχωρήσει επιτέλους μπροστά από τις 10 Μαΐου. Το lockdown της 26ης Απριλίου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μας αποχαιρετά, όπως αρχικά έχει προγραμματιστεί έπειτα από σύνολο 2 εβδομάδων. Η σταθεροποίηση που παρατηρείται στα νοσοκομεία τα τελευταία 24 ώρα σε συνάρτηση με το γεγονός πως οι βαριές νοσηλίες αρχίζουν να περιορίζονται ως απόρρια των εμβολιασμών είναι όσα χαρίζουν μικρά ψήγματα αισιοδοξίας για να γίνει το βήμα της σταδιακής αποκλιμάκωσης. Ευτυχώς τα νοσηλευτήρια αυτήν τη στιγμή η εικόνα τους δεν είναι τόσο άσχημη όπως ήταν πριν 10 μέρες περίπου. Έχουν πέσει οι αριθμοί των νοσηλευωμένων. Το σενάριο του unlock μας επιστρέφει και πάλι στα μέτρα και χαλαρώσεις που ίσχυαν πριν το καθολικό lockdown. Οι χώροι εστίασης ανοίγουν και πάλι τις πόρτες τους. Πράσινο φως και για επαναλειτουργία παίρνουν επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, κουρία, κομμωτήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας επεκτείνεται στις 11 το βράδυ και τα γνωστά SMS στο 8998 πάνε σε 2 τις καθημερινές και 3 τα Σαββατοκύριακα. Που η Κύπρος ετοιμάζεται να ανοίξει και πάλι, αυτό που έρχεται στην επιφάνεια είναι η απόφαση του Υπουργικού της 23ης Απριλίου για το μέτρο της παρουσίασης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ για τις μετακινήσεις των πολιτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος για την προσκόμιση των πιο πάνω δεν θα γίνεται από το εκάστοτε μαγαζί που θα επισκέπτεται ο πολίτης, αλλά από τις αστυνομικές αρχές, εάν και εφόσον γίνει ο έλεγχος. Εάν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε θα καταγγέλλεται ο ίδιος ο πολίτης και όχι το μαγαζί. Την Κυριακή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκ νέου Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να αναλυθούν τα επιδημιολογικά.